Με το φακό του Κάλυμνος News επισκεφθήκαμε το πρώτο νηπιαγωγείο εδώ στην Κάλυμνο μαζί με τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο, και εδώ βρίσκεται δίπλα μου και ο κύριος βέβαια Γιαννικουρής, και δίπλα μου βρίσκεται και ο νηπιαγωγός, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπόλιας. Κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ξανά είμαστε εδώ. Είχα δεσμευθεί ότι θα επισκεπτόμουν το χώρο, γι' αυτό είμαι και με τον Αντιδήμαρχο και τον κύριο Γιαννικουρή. Έπρεπε να είναι εδώ και η κυρία Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, αλλά επειδή εγώ έρχομαι από την Παλιόνισο και το Βαθύ, δεν προλάβαινα να την ειδοποιήσω, δεν πειράζει. Ήρθα να δω αυτά που έλεγε προχθές ο νηπιαγωγός και έπρεπε να τα δω ο ίδιος προσωπικά. Υπάρχει ένα θεματάκι, θα έλεγα ένα θέμα. Εδώ πρέπει να πέσουν οι σοβάδες της οροφής, πρέπει να αντιμετωπιστούν κάποια κουφώματα που έχουν πρόβλημα και τα κάγκελα τα οποία έχουν οξυδωθεί, και επειδή εδώ έχουμε μικρά παιδάκια, αυτά είναι εργασίες που πρέπει να δρομολογηθούν και να αντιμετωπιστούν. Θα τα κάνουμε. Μάλιστα. Κύριε Μπόλια. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Διακομιχάλη, γιατί πραγματικά πριν δύο μέρες μου είπε ότι θα βρίσκεται εδώ και σήμερα όντως ο άνθρωπος είναι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό που ήρθε να κάνει ο ίδιος και τα υπόλοιπα μέλη του Δήμου τον επιτόπιο έλεγχο ώστε να φανούν τα προβλήματα. Και πολύ σημαντικό που έγινε σε αυτό το χρόνο, διότι το σχολείο δεν είναι στελεχωμένο με μόνιμο εκπαιδευτικό, που σημαίνει ότι στις 30 Ιουνίου δεν ενδεχομένως να μην υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να μπορεί να υποδείξει τα συγκεκριμένα προβλήματα. Όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, το βασικό μας πρόβλημα είναι κάποιες ρογμές στην οροφή, οι οποίες μας ανησυχούν. Οπωσδήποτε η αλλαγή των κουφωμάτων, τουλάχιστον μέσα στις δύο αίθουσες, γιατί με τη μεγάλη νεροποντή του Οκτώβρη, αν δεν απατώμε, δημιουργήθηκαν δύο μικρές λίμνες, τα νερά λιμνάζανε, κάτι που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο για παιδιά νηπιαγωγείου που έχουν την παρορμητικότητα και η ασφάλεια δεν είναι πάντα η προτεραιότητά τους, η αλήθεια είναι. Όπως επίσης και τα σίγουρα τα κάγκελα που έχουν οξυδωθεί και μπορούν και αυτά να καταστούν επικίνδυνα. Ναι. Κύριε Δήμαρχε, εμείς πιστεύαμε ότι αυτό το σχολείο ήταν μια χαρά. Αλλά τελικά βλέπουμε ότι έχει και αυτό τις αβαρίες του. Τίποτα δεν είναι μια χαρά. Ναι, τίποτα, αυτό βλέπουμε. Και τα σπίτια όπως οι γυναίκες χρειάζονται παρεμβάσεις προκειμένου να καλοποιούνται, να συντηρούνται. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Εννοείται. Άρα λοιπόν, πράγματι είχε δίκιο ο κύριος Μπόλιας. Μάλιστα, του μίλησα και έντονα προχθές και ζητώ συγγνώμη γιατί είχατε δίκιο. Και γι' αυτό ήρθα εδώ, γιατί εγώ ξέρω να αναγνωρίζω και τις κακές μου στιγμές. Γιατί προχθές ήμουν οξύς. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, δημιουργήθηκε ένα κλίμα σε εκείνη την κουβέντα. Τέλος πάντων, είχατε δίκιο, είμαι εδώ και θα υπάρξει λύση στο πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε πολύ.